Τους δημάρχους και κοινοτάρχες των κατεχομένων
περιοχό μας, οι οποίοι με τον πόθο της επιστροφής όχι μόνο εργάζονται αλλά αγωνίζονται, ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση και επιτέλους να μας ευλογήσει ο Θεός να πορευτούμε πίσω στα κατεχόμενα μας εδάφη και όπως είπα και ψες, να λειτουργήσουμε και πάλι στις εκκλησίες μας, να επαναφέρουμε στην προτέρα κατάσταση όλα τα μνημεία του τόπου μας, τα οποία αποτελούν όχι μόνο πολιτισμό ή έργο της εκκλησίας, αλλά είναι η ψήστη έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού και οτιδήποτε γίνεται εις βάρος τους είναι εις βάρος της ανθρωπότητας όλης. Γι' αυτό ας το ακούσουν οι μεγάλοι του κόσμου ότι πρέπει να ανοίξουν δίκον ους στον αγώνα του κυπριακού ελληνισμού, ο οποίος δεν είναι ούτε σοβινισμός, ούτε μίσος, ούτε τίποτα άλλο, αλλά είναι η αγάπη του τόπου μας. Και η αγάπη του τόπου μας και των έργων του πολιτισμού είναι αγάπη προς όλη την ανθρωπότητα. Άλλωστε αυτό το μήνυμα της αγάπης θέλησε και θέλει ο ενανθρωπίσας Ιησούς Χριστός όχι μόνο να μεταφέρει αλλά να εμφυτεύσει στις ψυχές όλων μας. Στους έντιμους κυρίους βουλευτές, στους εκπροσώπους του στρατού, της πυροσβεστικής και σε όλους άλλους τους άρχοντες, αλλά και στον καθένα από εσάς, να ευχηθώ χρόνια πολλά, α, είναι και ο κύριος πρώην υπουργός, χρόνια πολλά. Εσέ, πρόσεξα, εσέ που ήταν άλλη μπροστά. Επήρες τα πρωτεία βέβαια, έγινε στο πρόσωπο της ημέρας. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και χαρά. Και την ευλογία του Θεού. Πανιερότατε και σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κωνσταντίας και Πρόεδρε Αμοχώστου, κύριε Βασίλειε, εκ μέρους όλων των Αγίων Αδελφών Αρχιερέων του κλήρου και του λαού, αλλά και των άλλων επισήμων των αρχών της επαρχίας Τάφτης, να μου επιτρέψετε να σας ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά, ευλογημένα, με υγεία και με πολύ δύναμη σωματική και πνευματική για να μπορέσετε να συνεχίσετε αυτό το πολυσχηδές έργο το οποίο επιτελέσατε ήδη τα χρόνια που υπηρετείτε σε αυτήν την κατεχόμενη επισκοπή. Είναι γεγονός ότι υποδαχόμαστε τον νέο χρόνο μέσα σε ένα βαρύ κλίμα. Η παγκόσμια κοινότητα, αλλά και η δική μας εδώ στην περιοχή μας, υποφέρει από πολλές διενέξεις, από πολέμους και κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας στο νέο χρόνο που ήδη έχουμε μπει. Ευχή όλων μας. Γνωρίζουμε τα πνευματικά σας χαρίσματα, γνωρίζουμε την επιστημονική σας κατάρτιση, γνωρίζουμε την αγάπη σας προς το ποιμνιό σας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δώσετε και σε αυτή την δύσκολη καμπή της ιστορίας μας το μήνυμα σε αυτούς που κυβερνούν τον κόσμο αυτό. Να σεβαστούν το ανθρώπινο πρόσωπο. Να καταλάβουν ότι όλοι οι άνθρωποι
είναι παιδιά του Θεού και ο κάθε άνθρωπος είναι η ίδια εικόνα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας εδώ, ιδιαίτερα σε αυτή την πολυβασανισμένη περιοχή που βρισκόμαστε και πιστεύω θα το πράξετε, γιατί ξέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχετε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες ακριβώς για να μεταφέρετε στους ανθρώπους αυτό το μήνυμα της αγάπης, αυτό το μήνυμα της συγχωρήσεως και το μήνυμα της αξιοπρέπειας προς κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Ευχή όλων μας είναι ο Θεός να σας δίνει χρόνια πολλά, να έχετε τα χρόνια που θα ακολουθήσουν να είναι χρόνια περισσότερης δραστηριότητας και περισσότερης προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας και με τον τρόπο αυτό να μπορέσετε με τις δικές σας δυνάμεις και με τις διδασκαλίες που παίρνουμε από το Ευαγγέλιο τον Χριστό αλλά και τους Αποστόλους Του να μπορέσετε να δώσετε ένα μήνυμα ελπίδας και ένα μήνυμα χαράς και αγάπης προς όλους τους ανθρώπους τους οποίους τόσο πιστά υπηρετείτε και ήθε ο Θεός να σας δώσει τις απαραίτητες, όπως είπα προηγουμένως, σωματικές και πνευματικές δυνάμεις. Εις πολλά τη δέσποτα.